σας. Προσπαθούσαμε με αυτό το θηρό. Φίλες και φίλοι, ο λαιμός μου έχει ήδη κλείσει, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω σήμερα. Ένα κρύωμα με ταλαιπωρεί, αλλά θα προσπαθήσω να μιλήσω με λόγια της καρδιάς. Είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή για μένα να βρίσκομαι ξανά μαζί σας σε λιγότερο από 11 μήνες εδώ στο νησί της Καλύμνου και θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την ζεστή υποδοχή που επιφυλάξατε τόσο σε μένα όσο και σε όλους όσοι ήρθαμε σήμερα εδώ προκειμένου να εγκαινιάσουμε την Ακαδημία Εμπορικής Ναυτιλίας εδώ στην Κάλυμνο. Η Κάλυμνος είναι το νησί της ναυτοσύνης με πολύ μεγάλη παράδοση. Μεγάλη παράδοση σε ανθρώπους που άφησαν τη ζωή τους στη θάλασσα και μια μεγάλη φήμη να διακατέχει τους ίδιους και το νησί απ' άκρης άκρης ολόκληρο τον κόσμο. Ήταν λοιπόν αυτονόητο αίτημα η ίδρυση της Ακαδημίας εδώ στην Κάλυμνο. Πριν από 11 σχεδόν μήνες, ανήμερα των Θεοφανίων, βρέθηκα στο νησί σας, άκουσα για το αίτημά σας και δεσμεύτηκα ότι θα προχωρήσουμε για να το κάνουμε πράξη. Είμαι λοιπόν χαρούμενος που σήμερα είναι μια πραγματικά ξεχωριστή μέρα για τον τόπο σας. Θα ήθελα όμως να σας πω, να σας θυμίσω μάλλον, ότι στα Θεοφάνεια κατά την ομιλία μου δεν αναφέρθηκα μόνο στην δέσμευση για την ίδρυση της Ακαδημίας. Μίλησα και για την καινούργια, πιο αισιόδοξη μέρα που ξημερώνει για τον τόπο μας, για την πατρίδα μας. Ήταν η αρχή της χρονιάς όπου έμελε να σηματοδοτήσει το πέρασμα της χώρας σε μια άλλη εποχή. Και αυτή η άλλη εποχή δεν είναι άλλη από αυτή που σηματοδοτήθηκε την 21η του Αυγούστου με την οριστική έξοδο από την οκταετή αυτή περιπέτεια, τα προγράμματα προσαρμογής και το τέλος των μνημονίων. Οι μέρες της εξόδου από την σκληρότερη περίοδο της πρόσφατης ιστορίας μας είναι πλέον γεγονός. Και από τότε μέχρι σήμερα εργαζόμαστε ακατάπαυστα προκειμένου να μπουν τα πρώτα γερά θεμέλια. Και το πρώτο, το πιο στιβαρό απ' όλα, είναι το θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Για το λόγο αυτό νομοθετούμε διαρκώς μία σειρά από παρεμβάσεις για την αποκατάσταση των αδικιών της μνημονιακής περίοδου και τους επόμενους μήνες να είστε σίγουροι ότι θα προχωρήσουμε σε ακόμα περισσότερες, διότι το τέλος των μνημονίων για μας σημαίνει υποχρέωση να βελτιωθεί σταδιακά η ζωή των πολιτών αυτής της χώρας και ιδιαίτερα εκείνων των κοινωνικών κατηγοριών που πέρασαν δύσκολες μέρες για να μπορέσουμε να εξέλθουμε από αυτή την κρίση. Η αποκατάσταση των αδικιών είναι λοιπόν για μας το πρώτιστο κατοίκον. Θα έλεγα όμως ότι δεν είναι το μοναδικό. Πρέπει να σχεδιάσουμε, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, πρέπει να οργανώσουμε το μέλλον αυτού του τόπου που αξίζει πολύ καλύτερα. Και για να το πω όπως θα το έλεγαν ενδεχομένως οι ναυτικοί μας, πρέπει να επισκευάσουμε τις ζημιές που προκάλεσαν στο καράβι οι φουρτούνες. Αλλά κυρίως πρέπει να αποφασίσουμε πώς ακριβώς θέλουμε να πλεύσει το καράβι, ποια διαδρομή να ακολουθήσει, πού ακριβώς θέλουμε να πάει. Εμείς αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι έχουμε αποφασίσει
Όχι τώρα, αλλά καιρό πριν. Και αυτός είναι και ο λόγος που ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε σε άλλους καπεταναίους το καράβι για να το βγάλουν από την κρίση και όχι σε αυτούς που το οδήγησαν μες στη φουρτούνα. Το δικό μας όραμα λοιπόν, το δικό μας όραμα είναι μια Ελλάδα σύγχρονη, μια Ελλάδα δημοκρατική, μια Ελλάδα ευρωπαϊκή, της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισομερούς και της δίκαιης ανάπτυξης. Και επιτρέψτε μου να σταθώ λίγο σε αυτό το τελευταίο. Η χώρα μας έχει πληρώσει πολύ ακριβά, ακόμα και στα χρόνια της επίπλαστης ευημερίας, μια συνειδητή εγκατάλειψη των περιοχών εκτός των αστικών κέντρων και φυσικά των νησιών μας. Ειδικά για τα νησιά, το μοναδικό πάγιο ενδιαφέρον της κεντρικής κυβέρνησης για χρόνια αφορούσε τον τουρισμό για τα νησιά και μόνο τον τουρισμό. Για μας λοιπόν αποτελεί στρατηγική επιλογή να εγκαταλείψουμε αυτή την κακή παράδοση και να στηρίξουμε έμπρακτα τα νησιά μας, αναβαθμίζοντας τις υποδομές, ενθαρρύνοντας για επενδύσεις στα νησιά μας, στηρίζοντας τις δομές της υγείας, στηρίζοντας τις δομές της παιδείας και στα νησιά του Αιγαίου και στα νησιά του Ιωνίου, ιδιαίτερα στην Δωδεκάνησο που έχω ξαναπεί. Εδώ χτυπάει η καρδιά της Ελλάδας. Εδώ, όχι στην Αθήνα, όχι στην πρωτεύουσα. Εδώ. Βασικό στοιχείο αυτής της στρατηγικής μας και μάλιστα σε συνθήκες δύσκολες δημοσιονομικά είναι η εφαρμογή του μεταφορικού ισοδύναμου. Ένα μέτρο που απαντά στις πραγματικές ανάγκες των νησιωτών, στηρίζει στην πράξη τις νησιωτικές κοινωνίες, δημιουργεί αναπτυξιακές ευκαιρίες και αποτελεί, θα έλεγα, πρότυπο νησιωτικής πολιτικής, καθώς εφαρμόζεται σε μεταφορά επιβατών, προϊόντων, καυσίμων. Η πιλωτική εφαρμογή του μέτρου τρέχει ήδη σε 49 νησιά, ανάμεσα στα οποία είναι και η Κάλυμνος. Από 1η-1η του 19 θα εφαρμοστεί σε όλα τα νησιά της Ελλάδας. Από 1η-1η του 19 θα εφαρμοστεί επίσης, θα εφαρμοστεί πιλωτικά και η επιδότηση καυσίμων σε μικρά και απομονωμένα νησιά. Το μέτρο επιδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ύψους 570 εκατομμυρίων ευρώ στο 2021 και πιστεύω ότι η περίπτωση της Καλύμνου αποδεικνύει τα ωφέλη αυτού του μέτρου. Από 1η-7η του 18 σήμερα γράφτηκαν στην πλατφόρμα του μέσου αυτού, μέτρου αυτού περίπου 5.000 κάτοικοι και έχουν ήδη πραγματοποιήσει πάνω από 2.000 ταξίδια με επιδότηση. Αναφορικά με τις επιχειρήσεις του νησιού, στο μέτρο συμμετέχουν 139 επιχειρήσεις της Καλύμνου, έχουν καταχωρηθεί περίπου 2.500 παραστατικά. Οι επιχειρήσεις για το πρώτο τρίμηνο της εφαρμογής πρόκειται να λάβουν επιστροφή περίπου 150.000 ευρώ, ποσό το οποίο αντιστοιχεί στο 57% της συνολικής δαπάνης για μεταφορικά που έχουν πληρώσει. Κατά μέσο όρο, η κάθε επιχείρηση θα χρηματοδοτηθεί με 2.640 ευρώ για το πρώτο τρίμηνο εφαρμογής και αν κανείς ανάγει αυτό το ποσό συνολικά στο έτος, έχουμε τις 10.000 ευρώ ανά επιχείρηση χρηματοδότηση των επιχειρήσεων στην Κάλυμνο από την εφαρμογή του μέτρου του μεταφορικού ισοδυνάμου. Δεν μένουμε όμως μόνο εκεί. Για την Κάλυμνο έχουμε προχωρήσει ήδη τις απαραίτητες ενέργειες για την δημοπράτηση και την ένταξη στα σχετικά προγράμματα σημαντικών έργων πνοής για το νησί. Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου με πρόσβαση σε τουριστικές, αρχαιολογικές και λιμενικές εγκαταστάσεις, την παραλιακή οδό της πλακοστρώσης των ιστορικών μνημείων, προμήθειες σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού,
προμήθεια ψηφιακού ακτινογραφικού μηχανήματος, προμήθεια αξονικού τομογράφου για το κέντρο υγείας της Καλύμνου, την ανέγερση νέου κλειστού γυμναστηρίου για τον Δήμο των Καλυμνίων, τη συντήρηση και αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου της Τελένδου, την προμήθεια συστήματος παρακολούθησης ποιότητας ύδατος και μείωσης απολειών δικτύων ύδρευσης, τη λειτουργία κέντρου κοινότητας στον Δήμο Καλυμνίων που ήδη εξυπηρετεί με υπηρεσίες, παροχές κοινωνικού χαρακτήρα και ιδιαίτερα για ευπαθείς ομάδες. Εκτελείται ήδη εξ όσων βλέπω μπροστά μου και η ανέγερση διόροφου κτηρίου συνολικής επιφάνειας, η ανέγερση κτηρίου που θα μετεγκαταστήσει το πρώτο δημοτικό. Έχουμε την ανέγερση διόροφου κτηρίου για βρεφονηπιακό σταθμό στον οικισμό της Πόθιας. Εντός του 17 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης στην Ψέριμο και την Τέλενδο, ενώ τέλος κάτι που δεν αφορά τις υποδομές αλλά έχει ξεχωριστή σημασία για την ιστορία και την παράδοση αυτού του τόπου. Στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος αλληλείας 14-20 του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για την διάσωση παραδοσιακών ξύλινων αλλιευτικών σκαφών, το πρώτο σκάφος υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλληλείας και έχει ήδη τοποθετηθεί στο υποκατάστημά του στην Ιχθυόσχαλα της Καλύμνου. Αυτές λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι ενέργειες που αποδεικνύουν την έμπρακτη έγνοια μας για αυτόν τον τόπο, για αυτόν τον ιστορικό τόπο της Καλύμνου, και αποδεικνύουν ότι δεν αγωνιζόμαστε μονάχα για τους μεγάλους στόχους αλλά για τους μικρούς και καθημερινούς στόχους, για την βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών που ζουν μακριά από το κέντρο, που ζουν στην περιφέρεια και ιδίως στα νησιά μας όπου φυλάνε θερμοπύλες. Πέρυσι λοιπόν δεσμεύτηκα ενώπιόν σας ότι θα δικαιωθεί ένα πάνδημο αίτημα των 12 νησίων. Σήμερα θέλω επίσης να δεσμευτώ ότι τόσο ο χώρος υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, που επίσης είναι ένα δίκαιο αίτημα, άμεσα το επόμενο διάστημα, στους πρώτους μήνες του 2019, θα βρεθεί, ήδη έχει βρεθεί, το απαραίτητο κονδύλι, θα ενταχθεί σε πρόγραμμα ΕΣΠΑ για να χρηματοδοτηθεί το έργο, ένα έργο που είναι απαραίτητο για τους πολίτες της Καλύμνου, όπως επίσης και η επαναλειτουργία της ΔΟΗ Καλύμνου που έκλεισε πριν από ορισμένα χρόνια, στα δύσκολα μνημονιακά χρόνια. Εμείς θέλουμε να κάνουμε πράξη την αντίληψή μας ότι δεν υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Και κυρίως οι νησιώτες μας δεν είναι πολίτες δεύτερης κατηγορίας. Αντιθέτως, είναι αυτοί που πρέπει να στηρίξουμε περισσότερο τώρα που έχουμε τη δυνατότητα, γιατί βγαίνουμε από την κρίση. Έρχομαι όμως στην ιστορική σημερινή μέρα και στα εγγένεια της Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, μιας ακαδημίας που αποτελεί ένα στολίδι για το νησί, αλλά ταυτόχρονα και πόλος έλξης, θα έλεγα πόλος ανάτασης της τοπικής οικονομίας. Ήδη βλέπω μπροστά μου τους πρώτους σπουδαστές και τις πρώτες σπουδάστριες. Χαίρομαι πολύ γιατί βλέπω και κορίτσια ανάμεσά τους και θέλω να τους ευχηθώ να έχουν καλές θάλασσες και να είναι βέβαιοι ότι εδώ θα πάρουν τις γνώσεις εκείνες, τις ικανές εκείνες γνώσεις για να μπορέσουν να σταδιοδρομήσουν στη θάλασσα. Η θάλασσα είναι βασικό στοιχείο της πατρίδας μας και η ναυτοσύνη βασικό στοιχείο της Καλύμνου. Φοιτούν λοιπόν σε μια ακαδημία που είναι βέβαιο ότι θα πάρουν τις καλύτερες δυνατές γνώσεις και το καλύτερα εφόδια για το μέλλον τους. Ταυτόχρονα όμως έχουν την τύχη να βρίσκονται και σε μια κοινωνία όπου τους πλαισιώνουν με αγάπη όλοι οι Καλύμνοι, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για αυτά τα 4 χρόνια που θα περάσουν στο νησί σας. Για να επιτευχθεί αυτό το έργο χρειάστηκε
Να ψηφιστεί βεβαίως ειδική διάταξη από τη Βουλή, να στελεχωθεί η Ακαδημία. Έχουν ήδη προβλεφθεί 12 συνολικά θέσεις μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και η δυνατότητα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού. Στην Ακαδημία αναμένεται από φέτος να είναι σήμερα, από ό,τι έμαθα, είναι γύρω στους 55 σπουδαστές, σύνολο 80 θα φτάσουν, και βεβαίως μαζί με τις μετεγραφές πρωτοετών σπουδαστών από άλλες ακαδημίες που επιθυμούν να φοιτήσουν στο νησί θα φτάσουν, όπως είπα πιο πριν, τους 80. Θα λειτουργήσουν 2 τμήματα πλοιάρχων αντί για ένα που είχε αρχικά προβλεφθεί. Για τη λειτουργία της σχολής κατά το πρώτο έτος έχει ολοκληρωθεί η προμήθεια όλου του απαραίτητου, απαραίτητου εξοπλισμού, όπως ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ένας υπερσύγχρονος προσομοιωτής γέφυρας, ενώ αναμένεται η ολοκλήρωση της προμήθειας του εξοπλισμού και για τα επόμενα έτη με χρηματοδότηση που ήδη έχουμε δεσμεύσει από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020. Και τέλος, για τη στέγαση της Ακαδημίας παραχωρήθηκε από το Δήμο Καλυμνίων, και θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Δήμαρχο γι' αυτό, αυτό το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του πρώτου δημοτικού σχολείου, το Βουβάλιο Παρθεναγωγείο. Ενώ το πρώτο δημοτικό θα μεταγκατασταθεί στο νέο, σύγχρονο και ανακατασκευασμένο Καρπάθιο. Φίλες και φίλοι, συμπολίτες της Καλύμνου, διότι είμαι επίτιμος δημότης πια, θέλω να σας πω πως αν κάτι για μένα έχει ιδιαίτερη αξία και σημασία, δεν είναι τόσο ότι υλοποιούμε ένα δίκαιο και χρόνιο αίτημα των πολιτών της Καλύμνου αλλά και όλης της Δωδεκανήσου. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι ότι το υλοποιήσαμε σε χρόνο ρεκόρ, άμεσα. Μέσα σε 11 μήνες, κανείς δεν πίστευε ότι από φέτος θα αρχίσουν να σπουδάζουν εδώ οι σπουδαστές που σε 4 χρόνια από σήμερα θα έχουν αποφοιτήσει και θα είναι πλοίαρχοι. Ήταν λοιπόν δίκαιο και γίνεται σήμερα πράξη. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για την Καλύμνο. Σήμερα είναι μια μέρα γιορτής για όλους τους Καλύμνιους και τις Καλυμιές. Για όλους όσοι βρίσκεστε σήμερα εδώ για να γιορτάσετε αυτό το γεγονός. Σήμερα είναι μια μέρα χαράς για τον τόπο σας. Εμείς κάναμε το χρέος μας. Όμως ξέρουμε ότι έχουμε μπροστά μας δρόμο να περπατήσουμε μαζί. Για να ξανακάνουμε τον τόπο σημαντικό, για να ξανακάνουμε την Καλύμνο ξακουστή σε όλο τον κόσμο, για να ξανακάνουμε τα Δωδεκάνησα πραγματικά την καρδιά που χτυπά δυνατά την καρδιά της Ελλάδας, για να ξανακάνουμε την πατρίδα μας σημαντική στην περιοχή μας και στον κόσμο. Περάσαμε μεγάλες φουρτούνες τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα όμως μπορούμε να ατενίζουμε το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Και οι στόχοι μας μπορεί να είναι ακόμα πιο ψηλά. Μας αξίζει να στοχεύουμε ψηλά. Βγήκαμε από αυτή την κρίση με σχέδιο, με όραμα, με σκληρή δουλειά. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτόν τον δύσκολο αγώνα. Ό,τι πετύχαμε δεν ήταν νομοτελειακά δεδομένο ότι θα είχε αυτή την έκβαση. Κάποιοι είχαν ξεγράψει την Ελλάδα να είναι για δεκαετίες μέσα στα μνημόνια και στη σκληρή επιτροπία. Καταφέραμε να βγάλουμε τη χώρα από την κρίση χάρη στις θυσίες του ελληνικού λαού, χάρη στις θυσίες των πιο αδύναμων και της μεσαίας τάξης. Και τώρα έρχεται η ώρα να δούμε στα μάτια αυτόν τον κόσμο, αυτόν τον κόσμο που έβαλε πλάτη, και σε αυτόν να δώσουμε από το περίσσευμα και το απόθευμα. Σε αυτόν να δώσουμε και γι' αυτόν να αγωνιστούμε. Και μέσα σε αυτόν τον κόσμο που έβαλε πλάτη είναι και οι νησιώτες μας. Είσαστε κι εσείς. Σας αξίζει λοιπόν αυτό, σας αξίζει μια προσπάθεια συνολική για την αναβάθμιση του νησιού σας. Και είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε στο μέλλον κι άλλες μεγάλες τέτοιες μέρες χαράς όπως η σημερινή. Σας ευχαριστώ θερμά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή αντάμωση πάλι. Να είστε καλά.